Έφτιαξα μηχανή που μαζεύει διαμάντια. Αυτή η συσκευή μπορεί να κάνει mine μόνη της και όταν τη φτιάξω θα γίνω το πιο πλούσιο άτομο στο σερβερ. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να σας δείξω πως έχει μεγαλώσει η βάση μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω κάνει αρκετή δουλίτσα για να γεμίσουμε το λόφο μας και να γίνω ομορφότερος λόφος στο σερβερ. Είναι σίγουρα πιο όμορφος από το βλαμμένο λόφο του βλαμμένου του base που είναι απέναντι. Ελάτε να σας ξαναγήσω. Εδώ πέρα είναι η είσοδος της βάσης και εκεί πέρα ο καλύτερος πύργος του σερβερ. Το μεγαλύτερο κτίριο έχω. Λοιπόν, όπως βλέπετε το διακόσμησε εδώ πέρα με διάφορα δεντράκια και θάμνους. Έφτιαξα και δρομάκια. Εδώ πέρα είναι οι φαρμούλες μας, τις οποίες θα μαζέψουμε για να φτιάξουμε ωραίο ζαχαρωτό λαχταριστό. Για να φτιάξουμε ωραίο λαχταριστό τοστάκι, ψωμάκι και να ταΐσουμε και τα ζωάκια μας. Είμαι ένας όμορφος τσούμπης που προσέχει τη φάρμα του. Ζώα! Φάτε να γίνετε πολλά για να σας φάξω. Οι ώρες σας είναι μετρημένες. Ίσως έπρεπε να φτιάξω λίγο μεγαλύτερες φάρμες, επειδή δεν ξέρω πώς θα μπω εκεί μέσα. Για να σφάξω τα πρόβατα το θελήσω. Φάτε και σπόρια εσείς κουκούς. Πόπο φασαρία που γίνεται εδώ πέρα στην κολοφάρμα σας. Πόπο φασαρία. Και αυτό είναι την περγαϊδούρη της καταστροφής και του πόνου που του έφτιαξα το σπίτι του. Θα του δώσουμε και όνομα. Και από εδώ πέρα ανεβαίνω τη σκάλα. Πηγαίνουμε στον κύριο πύργο. Δεν είναι ο κύριος πύργος όνομα, είναι ο κεντρικός πύργος. Εντάξει. Έχω τον ψηλότερο πύργο στο σερβερ. Ω, τι είναι αυτό. Ένα δώρο από τον Mr. M. Φτωχέ μου πάρει. Ποιος είναι ο Mr. M και πού το ξέρει ότι είμαι φτωχός. Τι έχει μέσα. Ω. Ένα stack pipi coins. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Mr. M. Πολύ το συμπάθησα όμως. Επειδή η αλήθεια είναι ότι χτίζοντας όλα αυτά τα πράγματα έχω ξεμείνει λίγο από διαμάντια. Οπότε λίγα pipi coins παραπάνω. Ευπρόζεκτα. Αυτό το κτηριάκι εδώ πέρα είναι το... Ouch. Είναι το chest room μας. Το ποιο? Το chest room μας. Με όλα μας τα αντικείμενα να είναι εδώ πέρα. Τα ποια? Τα αντικείμενα να είναι εδώ πέρα. Και εκεί πέρα είναι το enchantment table μας. Εδώ πέρα που γίνεται όλη η μαγεία. Όπως σας υποσχέθηκα, πρέπει να ονομάσουμε το κατοικίδιό μας. Να του δώσουμε ένα name tag. Θα τον πούμε Ούρι. Από το γαϊδούρι. Ούρι! Ήρθε η ώρα να ονομαστείς. Πλέον είσαι ονομαστό γαϊδούρι. Ο Ούρι το γαϊδούρι. Τώρα λοιπόν που έχουμε κατοικίδιο. Ευχαριστώ πολύ για το όνομα, Τζούμπι. Τώρα δεν είμαι ένα απλό γαϊδούρι. Τι πράγμα? Είσαι γαϊδούρι και μιλάς. Φυσικά, όλα τα ζώα μιλάνε. Και τώρα που γνωριστήκαμε, έχω να σου πω πάρα πολλά. Πάει στο διάολο. Θα με τρελάνετε εσείς εμένα, νομίζετε? Μάλλον θα βρέξει. Εννοείται για να φτιάξω τη μηχανή που μαζεύει διαμάντια χρειαζόμουν υλικά. Οπότε έπρεπε να πάω ένα ταξίδι στο μολ. Τα περισσότερα υλικά έλυθη είναι τα έχω ήδη. Όμως για να είναι επιτυχημένη μηχανή χρειάζεται και η συνδευρή. Και αυτό πρέπει να το πάρω από τον Nether. Οπότε καλέ μου villager, χρειάζομαι τον οψιδιάνο σου και τα slime σου. Χάρηκα που συνεργαστήκαμε. Εννοείται ξέρω ακριβώς που θα φτιάξω τον Nether portal μου. Εδώ πέρα θα είναι. Έστω ότι θυμάμαι καλά το design. Σιγά μη δουλέψει. Γιατί είναι τόσο ψηλά. Χωρίς λόγο. Η αψίδα του θριάμβου. Βάλε και σκαλάκι εδώ πέρα να βγαίνουμε. Πώς το έχω καταφέρει να φαίνεται τόσο άσχημο το Nether Portal μου. Θα το φτιάξω καλύτερο, εντάξει, σταματήστε. Και πάμε να το φωτίσουμε τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργεί. Καλέ, λειτουργήσε. Έχουμε Nether Portal τώρα. Και βεβαίως δεν είμαι μπουμπούνας. Ξέρω ότι πρέπει να πάω με κάτι gold για να μην έχουμε προβλήματα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε και πού θα σπονάρουμε. Πρώτη φορά στο Nether λοιπόν. Οπαρε. Πού βγήκα. Βγήκα δίπλα στο πόρτα του βλαμμένου του base. Αλλά περισσότερο από το portal του base, αυτή τη στιγμή με ενοχλεί αυτό το lava pool που μπορεί να μας κάψει. Όλα τα lava pools, lava pools. Α, και από κάτω είναι κόλαση, έτσι, τέλεια. Πάρε εγώ να τρέξω να γκρεμιστώ. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θα σκάψω κάθετα για να βρω ice in the free. Σε ποιο layer είμαστε? 78. Πού θέλω να φτάσω? 14. Αχ, πρέπει να σκάψουμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν την κατάβαση. Πάρα πολύ προσεκτικά. Επειδή έχουμε 0 deaths και δεν θέλουμε να χαλάσουμε το προξενιό. Εννοείται από κάτω έχουμε lava pool. Φυσικά. Πώς θα κατέβω τώρα από πιο πέρα? Θα πάω πολύ πιο πέρα λοιπόν. Θα κάτσω να σκάσω νομίζεις? Ναι καλά. Πώς θα κατέβω? Το άγχος μου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρε. Φτάσαμε στο layer 14. Πάμε τώρα να βρούμε τα chunk borders. Κατά μήκος λοιπόν αυτής γραμμής θα βρούμε τα debris που θέλουμε. Ξεκινάμε το σκάψιμο λοιπόν. Όχι, τι είναι αυτό? Αυτό είναι το debris. Όχι, αυτό είναι
καταραμένο quartz. Επλανήθην. Από πάνω μου έχει λάβα. Μία χαζομάρα να γίνει, έχω καεί για τα καλά. Και μετά από πάρα πολύ ώρα ψάξιμο, βρήκαμε επιτέλους το πολυπόθετο ντεμπρί. Έχουμε 4 ντεμπρί και χρειαζόμασταν 3. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για το δρόμο της επιστροφής. Και εννοείται υπάρχουν slimes εκεί πέρα. Ξέρεις τι, δεν θα ρισκάρω καν. Πήγαινε από το πόρτα του βλαμμένου του Μπέιτζ γρήγορα. Και βγήκαμε. Επιβιώσαμε και έχουμε συνολικά 5 δευρύ. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω το αστείο ότι δεν βρήκα τίποτα. Θέλω να κάνω άλλο ένα πράγμα βέβαια. Πριν φτιάξουμε τη μηχανή που μαζεύει διαμάντια και γίνουμε πιο πλούσιοι στο σερβερ, αυτό είναι το Shopping District. Εδώ πέρα πολλοί φορφόρερς θα φτιάξουν τα μαγαζιά τους. Και ποιος θα φτιάξει το πρώτο μαγαζί στο σερβερ? Ο Τσούμπης εννοείται. Κατά τη διάρκεια του mining είχα βρει ένα spider spawner, το οποίο αποφάσισα να το κάνω μαγαζί, που το φτιάξαμε σε live. Τι ωραίο μαγαζάκι! Το πρώτο μαγαζί στον 404 server. Spider spawner. The Mega Spider 69. Τι ωραίες ιδέες που έχετε στα live streams. Και εκεί παίρνει το βλαμμένο σπίτι του βλαμμένου του Φίλιππου. Τόλμησε να χτίσει το ίδιο βουνό με μένα. Όπως και ο Μπέιζ. Θα τον περιποιηθώ εγώ. Θα του ψήσω το ψάρι στα χείλη. Οπότε μπαίνεις εδώ πέρα μέσα. 5 διαμάντια και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το spawner. Πηγαίνεις πάρα πολύ κάτω. Πρέπει να φτιάξω κάποια στιγμή ένα bubble elevator. Και βλέπω κάποιος ήδη χρησιμοποιεί το spawner μας. Τι συμβαίνει εκεί πέρα, βρε μαφινάρα. Θα αφήσω κριτική ότι δεν είμαι χαρούμενος γιατί έρχονται και με ενοχλούν την ώρα που κάνω πάντα. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε το record με τον Φίλιππο τώρα, ρε. Και το είχα αφήσει ευκαιρία να μαζευτούν αράχνες, γιατί τα spider spawners είναι λίγο αργά. Και ακούω. Όχι, μάθηνε. Να κάνω μια ερώτηση παρόλα αυτά. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Οι τιμές γιατί ανέβηκαν μέσα σε 2 ώρες. Δηλαδή, τα έχεις ένα διαμάντι per use και ήμουν χαρούμενος. Εγώ λέω, α, θα βάλω το διαμαντάκι μου. Γιατί περπάτησα μέχρι το σπίτι, έφερα το διαμαντάκι και πήγα να μπω και βλέπω την πινακίδα 5 diamonds per use. Μάφιν μου, ζούμε σε περίοδο ακρίβειας. Ο πληθωρισμός καλπάζει. Καλή συνέχεια. Και μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, πάμε στα mines για να φτιάξουμε τη μηχανή που μαζεύει διαμάντια. Και εδώ πέρα είναι τα strip mines μου. Και αυτά είναι όλα τα λαγούμια που έχω ολοκληρώσει. Ας ανοίξουμε λίγο χώρο. Βρήκαμε και διαμαντάκια ενώ το κάναμε αυτό. Εφόσον είχα όλα τελικά, η μηχανή ήταν εύκολο να φτιαχτεί. Και τώρα ήρθε η ώρα να τη δοκιμάσουμε. Η συσκευή μου είναι έτοιμη. Κοίτα πόσο περίεργη φαίνεται. Αλλά μην ξεγελιέσαι από την εμφάνιση. Αυτή η μηχανή θα μας κάνει πλούσιους. Θεωρητικά αυτή η συσκευή θα πετάει TNT μπροστά, θα διαλύει τα περιτά blocks και θα μας αποκαλύπτει τα διαμάντια. Σε παρακαλώ, δούλεψε. Δεν θέλω να έχω κάνει τζάμπα όλον αυτόν τον κόπο. Το μεγαλύτερο άγχος σε βίντεο ever. Είστε έτοιμοι? Πάμε! Παιδιά, δούλεψε! Έκανε έκρηξη! Η μηχανή μου λειτουργεί! Πάμε πάλι! Παιδιά, το μεγάλο μου τερατούργημα λειτουργεί! Αυτή εδώ πέρα η συσκευή θα τρυπήσει όλο το σερβερ μέχρι να με κάνει τον πιο πλούσιο εδώ μέσα. Μεγάλο μου θηρίο, πάμε μαζί! Ώρα να βρούμε τα διαμάντια! Τώρα με τη μηχανή το mining έγινε πολύ πιο εύκολο και τα διαμάντια ξεκίνησαν να έρχονται με το κιλό. Τώρα ποτέ κανείς δεν θα με ξαναπεί φτωχό. Εγώ θα τους λέω φτωχούς!